Οι ρωσικέ δυνάμει έπληξαν υποδομέ κέρια σημασία στο Κίεβο και στα περιχωρά του, όπω παραδέχτηκαν οι αρχέ τη Ουκρανία. Ο δήμαρχο τη πρωτεύουσα, Βιτάλη Κλίτσκο, είπε πω κατά τι πρώτε πληροφορίε δεν υπήρξαν θάνατοι τραυματισμοί στα πλήγματα, διευκρινίζοντα πω τελέχοι κοινοφελών υπηρεσιών εργάζονται σε διάφορε τοποθεσίε, στι συνοικίε Ολομιάνσκι και Σεβτσενκίφσκι. Υπέστη σαν ζημιέ στι υποδομέ κέρια σημασία, ανέφερε ο Κλίτσκο μέσω Telegram. Μηχανικοί των εταιριών του ηλεκτρισμού και τη θέρμανση εργάζονται για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση ω προ την παροχή, πρόσθεσε. Δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, επιτόπου μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι, που γίνεται συχνά στόχο αεροπορικών πληγμάτων. Η συνοικία Σολομιάνσκι, στο δυτικό τμήμα του Κιέβου, είναι πολύ άσχολο συγκοινωνιακό κόμβο. Εκεί βρίσκονται σιδηροδρομικό σταθμό και το ένα από τα δύο πολιτικά αεροδρόμια τη πόλη. Σύμφωνα με την αεροπορία της Ουκρανίας, χρησιμοποιήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κάπου 35 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής, τύπου Σάχεντ, από τα οποία τα 30 καταρρίφθηκαν. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως τα UAVs απογειώθηκαν από την ανατολική ακτή της Αζωφικής θάλασσας. Η Αζωφική θάλασσα στην Νότια Ουκρανία είναι πλέον ρωσική λίμνη και χρησιμεύει ως εφαλτήριο για την απογείωση drones.